Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περστικό τάπηρο των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει από την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις. Σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων Λίβανων και Σμύρναν, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε. Στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες. Σε όλα τα νότερα συνέδρια που πληρούνε, πίνουν καφέδες, σύνευροι, συμβουλατόροι. Σε αυτούς που γράφουν λόγους για την εποχή. Δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα, στις κολακίες, τις ευχές, τις τόσες υποκλήσεις από γραπιάδες και δειλούς για τον σοφό αρχηγό τους. Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία, στα εργοστάσια πολεμικών υλών, σε αυτούς που λένε γυρισμό τα ωραία λόγια, στα θούρια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους, στους θεατές, στον άνεμο, σε όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς, στους άλλους που κάνουν το φίλο σας, ως και σε μένα ακόμα που σας ιστορώ, αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ελευθερία.